ουσιαστικά έρχεται στο μυαλό μας μια λαϊκή παροιμία. Δύο συμπαθή τετράποδα μαλώνανε σε ξένα χειρόνα. Και το λέω αυτό, και το λέω αυτό από την άποψη ότι αυτά τα οποία βιώνει ο λαός μας σήμερα είναι αποτέλεσμα των πολιτικών που άσκησαν τα τελευταία χρόνια όλες οι κυβερνήσεις, όλων των κομμάτων. Γιατί όλες οι κυβερνήσεις μείωσαν μισθούς, μείωσαν συντάξεις. Στις μειωμένους μισθούς και συντάξεις επέβαλαν μια τεραστίων διαστάσεων φοροεπιδρομή και εισφοροεπιδρομή. Με αποτέλεσμα να γονατίσει κυριολεκτικά από τα βάρη τα λαϊκά στρώματα. Και δεν είναι το ζήτημα των μνημονιακών υποχρεώσεων, γιατί και στις μεταμνημονιακές υποχρεώσεις η ίδια πολιτική ασκείται. Και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αυτή μείωσε το φορολογικό συντελεστή για τα διανεμόμενα κέρδη στο 10% και όχι τους φορολογικούς συντελεστές ή το ΦΠΑ για τα λαϊκά εισοδήματα. Από αυτή την άποψη, δεύτερον, στους ίδιους δίνετε τις δουλειές και μαζί ψηφίζετε, για παράδειγμα, την ιδιωτικοποίηση των ναυπηγείων Ελευσίνας. Κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, αντιπολίτευση ΣΥΡΙΖΑ στην Αμερικάνικη Όνεξ. Και όλα αυτά δεν αποτελούν κεραυνό ενεθρία, αλλά είναι μέτρα τα οποία τα επιβάλλουν οι νόμοι της καπιταλιστικής αγοράς, η κερδοφορία του κεφαλαίου και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αποτελεί για όλους σας κοινή συνισταμένη. Γι' αυτό ακριβώς και η οικονομική επιτυχία της κυβέρνησης, όπως μίλησε ο κύριος Κυλακάκης, είχε πολύ σοβαρά προαπαιτούμενα. Δηλαδή να μπει στο βωμό της κερδοφορίας του κεφαλαίου οι ανάγκες και τα δικαιώματα των εργαζόμενων και του λαού.